Καλησπερίζουμε τον κύριο Ευριπίδη Κουκιαδάκη, Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά στους ακροατές, γιατί σε εσάς τα έχω πει ήδη. Σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και ένα ήρεμο έτος και ειρηνικό, με υγεία για όλους, αν ήταν δυνατόν. Ωραία, και αυτό θέλουμε, και δημιουργικό και με πολύ δύναμη, κύριε Κουκιαδάκη, γιατί η χρονιά αυτή έχει πολλά ενδιαφέροντα. Πολλά ενδιαφέροντα μπροστά της. Και θα έλεγα ότι είναι μια χρονιά που θα κρίνει πολλά πράγματα. Δεν να μην πούμε το κλασικό ότι θα καθορίσει τα πάντα, ναι, αλλά θα κρίνει με την πορεία στην αυτοδιοίκηση, στους δήμους, στην περιφέρεια, θα κρίνει τις εθνικές εκλογές. Σίγουρα είναι μια χρονιά σημαντική. Και είναι σημαντική και όχι μόνο για τα πρόσωπα που έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να κατέβουν. Αυτό το δευτερεύον μέρος τους. Αλλά και το ποιος τα πρόσωπα είναι το ελάχιστο. Εκείνο που είναι κρίσιμο είναι που θα πάει ο τόπος και η χώρα, που συνδέονται, γιατί η αυτοδιοίκηση πια έχει μεγαλύτερες ευθύνες από το παρελθόν και καθορίζει πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν είναι άντε να κάνουμε και μια εκλογή για τις περιφέρειες, ναι, και τους δήμους, και δει με ένα νέο εκλογικό σύστημα που έχει παγίδες, έχει ενδιαφέρον, αλλά έχει, ναι, και παγίδες. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Και πώς βέβαια εμείς οι πολίτες. Που θα... Η μεγάλη ευθύνη αυτή τη χρονιά ανήκει στους πολίτες. Δηλαδή πια, γιατί τα πράγματα είναι πολύ ζωρικά. Και δεν είναι αυτό το κλασικό ο πολίτης αποφασίζει, ο πολίτης κρίνει. Ο πολίτης πράγματι μπορεί να κρίνει τις εξελίξεις, διότι πρέπει να μάθουμε να κουβεντιάζουμε σε αυτόν τον τόπο και να ακούμε, ώστε να κρίνουμε με βάση αυτά που προτείνονται, με αυτά που έχουν γίνει και με αυτά που προτείνουν ότι θα γίνουν. Διότι όταν ακούσουμε, τότε μπορούμε να βγάλουμε και συμπεράσματα. Τα μεγάλα λόγια, τα παγιά έχουν πια... Έχουμε χορτάσει νομίζω. Πρέπει να μείνουν στο περιθώριο και να ακούσουμε ρεαλιστικά πράγματα, και αυτό περιμένω εγώ για τις εθνικές εκλογές, και αυτό επιθυμώ να προσφέρω στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου στους πολίτες του Ηρακλείου για το τι πρέπει να γίνει σε αυτή την πόλη. Ναι, γιατί και εσείς έχετε εκφράσει τη δημόσια και επίσημα μάλιστα τη θέση σας για το Δήμο Ηρακλείου. Λέω να αφήσουμε για το δεύτερο κομμάτι της... ναι, να μείνει η γλύκα στο τέλος. Ακριβώς. Θα τα πούμε, γιατί είχαμε και εξελίξεις στο Δήμο Ηρακλείου, μιας και λέμε για το Δήμο εδώ. Και είναι και ένα ζήτημα ότι θα... Θέλετε να αποχωρήσετε και από την περιφέρεια. Άλλωστε, πόσες φορές σας έχουν πει Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, κύριε Κουκιαδάκη? Ναι, το Κρήτης πάρα πολλές φορές, και εγώ το διορθώνω, παρά το ότι είναι πιο διευρυμένο, διότι αισθάνομαι το βάρος του Ηρακλείου ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο για να το αντέξω. Είναι ενδεικτικό όμως έτσι και τις θέσεις του... Ίσως τον αντιπεριφερειάρχη. Όχι, νομίζω η εισήχηση γίνεται με τους θεματικούς, που είναι πράγματι Κρήτης, γιατί η θεματική αντιπεριφερειάρχη είναι κάτι διαφορετικό από τους χωρικούς. Η ευθύνη των αντιπεριφερειακών, των περιφερειακών ενωτήτων έχουν άλλο πλαίσιο και άλλη λογική, και είναι ηλεκτρική καρέκλα. Ειδικά στο νομό του Ηρακλείου, τον παλιό. Νομός έπρεπε να λέγεται, τώρα τα περιφερειακές ενότητες ήταν κατασκευάσματα που δεν περπατάνε. Ούτε στη συνείδηση του κόσμου δεν περπατάνε. Έχει άλλες ευθύνες. Σήμερα έχουμε κίνδυνο χιονιού. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μα αυτό έλεγα να ξεκινήσουμε, γιατί ήταν σήμερα και μία συνεδρίαση. Γιατί δεν ξέρω, η συνεδρίαση ήταν συμπτωματικά σήμερα. Ναι, δεν έγινε γι' αυτό, γιατί ναι, ο σχεδιασμός έχει γίνει και χρειάζεται μόνο να κινητοποιήσεις τους ανθρώπους που θα κάνουν τη δουλειά. Ναι. Αλλά είχαμε... Πριν από αρκετές μέρες ορίσει ημερομηνία συνεδρίασης του συντονιστικού οργάνου, κυρίως για τον απολογισμό της αντιπυρικής προστασίας, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλά λέει τα πήγαμε. Άριστα. Άριστα, και νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία δεν ήταν ότι είχαμε λίγα στρέμματα. Είχαμε πολλές φωτιές και λίγα στρέμματα. Είναι η δεύτερη καλύτερη χρονιά των τελευταίων ετών η φετινή από πλευρά στρεμάτων, όχι αριθμού πυρκαγιών. Αλλά είχαμε μια πολύ μεγάλη στην πόλη μέσα, πάρα πολύ δύσκολη, και ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές. Ναι, λέτε για το Πανεπιστήμιο. Αναφέρομαι στο Πανεπιστήμιο που είχαμε, πραγματικά βρεθήκαμε στο χείλος του γκρεμού. Και βρεθήκαμε εκεί διότι ήταν δύσκολα αντιμετωπίσιμο στην πόλη μέσα και ανέδειξε. Και δεν υπήρχε και προηγούμενο, έτσι? Όχι, δεν είναι. Υπήρχε, έγιναν δύο δύσκολες, το είπα και το πρωί στο συντονιστικό όργανο, δύο δύσκολες επιλογές. Η μία ήταν ότι οι πυροσβέστες επιχειρούσαν πάνω από τη στέγη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, το οποίο ήταν γεμάτο με ινοπνεύματα. Ναι. Είχαμε ένα πλεονέκτημα ότι είχαν αμίαντο τα κτίρια που δεν είναι άκαυστος και δεν επεκτείνεται εύκολα η φωτιά από κτίριο σε κτίριο, και αυτό ήταν πλεονέκτημα, αλλά είχαμε 1.000.000 άλλα μειονεκτήματα. Δεύτερο εγχείρημα δύσκολο ήταν το ότι επιχειρούσαν ελικόπτερα μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Και είναι περίπου απαγορευμένο. Ήταν και ένα θέαμα και για τους πολίτες. Ήταν λίγο αμερικάνικη ταινία, χολιγουδιανή. Τι γίνεται. Άκουσα το Θεό όμως. Ανέδειξε όμως και τις ελλείψεις, διότι τα δύο ελικόπτερα, τα συμβατικά, κάνανε μια τεράστια προσπάθεια. Αργού χρόνου όμως. Έχει 1 τόνο νερό, το άλλο έχει 20. Ναι. Το έχετε πει πολλές φορές ότι πρέπει να έχουμε γλώσσα μου. Ελικόπτερο Έριξον. Δεν επενδύουμε σε αυτή τη χώρα στην πρόληψη. Αν έχουμε μέσα πυρόσβεσης, δεν θα πληρώνουμε αποζημιώσεις από τα καμένα. Που θα μας τυχίσουν πολύ. Και κυρίως δεν θα έχουμε χαμένες ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, αν ο μηχανισμός κινείται γρήγορα και στο μάτι και αλλού και είχε τα μέσα, δεν θα το είχαμε. Mm. Αλλά όταν δεν πας έγκαιρα και καθυστερήσουν τα μέσα, θα έλεγα ότι σταθήκαμε και τυχεροί στον Αγιάννη, αλλά είμαστε και ευαισθητοποιημένοι πιο πολύ όλοι. Δηλαδή αυτή τη φορά και το Έριξον ήρθε νωρίτερα. Από την Αθήνα. Ναι. Άλλες φορές, θυμάμαι την μάχη που κάναμε στο Αντισκάρι και στο Βιάνο για να έρθει αυτό το αεροπλάνο που πραγματικά κάνει δουλειά. Διότι τα επίγεια μέσα είναι καλά. Έχουμε και δύσκολες περιοχές τώρα εμείς εδώ, το ανάγλυφό μας. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα Καναντέρ, γιατί έχουμε συνήθως αέρα που είναι απαγορευτικό για τα Καναντέρ. Επομένως έχουμε τα ελικόπτερα μόνο. Αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα, και είναι θέμα μόνο οικονομικό, δηλαδή θα πληρώσουμε κάποια νίκια παραπάνω στην εταιρεία που έχει τα Έριξον. Δεν υπάρχουν καλύτερα μέσα, τι να κάνουμε. Ναι, βλέπεις όμως ότι μπροστά στο καλό μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Ναι, ναι. Αλλά φανταστείτε τώρα ότι πόσες ζημιές πληρώνουμε εξαιτίας των ελλείψεων αυτών. Κατά 52% λοιπόν μειωμένες εκτάσεις φέτος σε σχέση με πέρυσι. Καλό αυτό. Επειδή τώρα ξέρετε το θέμα των ημερών. Η ζημιά βέβαια στον Αγιάννη ήταν μεγάλη. Ναι. Ήταν μεγάλη γιατί ευτυχώς δεν καταστράφηκε ολοσχερός το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που έχει μια τεράστια κληρονομιά πέρα από τα εργαστηριακά. Καταστράφηκε όμως η φοιτητική αιστεία με τα λεπορία των φοιτητών, καταστράφηκαν αρχεία του Βενιζέλιου νοσοκομείου και το Βενιζέλιο το ταλαιπωρείται ακόμη. Τα λέγαμε τότε ότι δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει το υπόλοιπο κτίριο του Πανεπιστημίου. Δυστυχώς πάμε αργά. Παραμένει ακόμη το πρόβλημα αυτό και φανταστείτε τι δυσκολία είναι για τους εργαζόμενους στο Βενιζέλιο. Αυτοί εξακολουθούν να είναι όμοιροι και πρόσφυγες. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως αν και το ίδιο το νοσοκομείο μπορούσε κάποιο χώρο, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι να μην. Κάνουμε έναν αγώνα δρόμου, γιατί κατασκευάζεται και είναι ευκαιρία να το πούμε. Η πτέρυγα πώς πάει? Αυτή τη στιγμή είμαστε στην τυχοποιία. Πάει γρήγορα. Με ταχύτητα φωτός παρά τα προβλήματα. Δεν είμαστε σε άλλη χώρα λίγο. Είναι ευτυχώς, παρά το ότι είχα μια ανησυχία στην αρχή, επειδή ήταν πολύ μεγάλη η έκπτωση, μια έκπτωση παλαβή για θέμα είναι και αυτό με τις εκπτώσεις. Είναι καταστροφή των έργων. Γιατί μπορεί να σου διαλύσουν ένα έργο. Πάντως μέχρι τώρα, να χτυπήσω και λίγο το ξύλο κάνοντας το προληπτικό, η συνεργασία είναι εξαιρετική, το έργο προχωρεί πολύ γρήγορα. Είχαμε ένα πρόβλημα με το καινούριο, με κάποια αρχεία που βρέθηκαν, πήραμε την άδεια για την μεταφορά τους, οπότε προχωρεί και αυτό το κομμάτι, πηγαίνει καλά. Ναι. Και εκεί λοιπόν αν προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα, μπορούμε να δώσουμε ένα χώρο προσωρινό βεβαίως, αλλά μέσα εκεί κάποια στιγμή. Ναι, λίγοι φαντάζομαι σε κάτι μήνες όμως. Ναι, είναι λίγο ανορθόδοξο και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει. Ίσως επειδή είναι η υπηρεσία του Βενιζελίου να έπρεπε να... γιατί μέσα στο εργοτάξιο υπάρχει θέμα. Ναι, 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 από αυτή την άποψη. Είναι ανοιχτό λοιπόν το θέμα αυτό. Ελπίζοντας βέβαια να κλείσει... είναι εξαιρετικά δύσκολο, ναι. Να το πιστεί, το ζητάει το διοίκηση του νοσοκομείου, κατανοητό είναι, αλλά πρέπει να δούμε αν διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων, των ανθρώπων εκεί. Και η πρόοδος του έργου πρέπει να τελειώσει, γιατί βιαζόμαστε. Εσείς γιατί... πότε εκτιμάτε ότι έτσι όπως βλέπετε δηλαδή την πορεία? Εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα παραδοθεί πριν από την προθεσμία του, που είναι τις αρχές του 20 αν θυμάμαι καλά, ναι. Αλλά αν συνεχίσει έτσι μπορεί να μας το παραδώσει το 19. Θα είναι μεγάλη επιτυχία. Να βλέπουμε κάποιο έργο, κύριε Κουκιαδάκη, να τελειώνει πριν την ώρα του. Όχι, πηγαίνει εξαιρετικά καλά, ναι, και δεν έχει, ναι, και αυτά, γιατί είναι κατασκευαστικό έργο, είναι οικοδομικό πολύ έργο. Πολύ συγκεκριμένο, τα ναι, δεν έργα είναι πιο ελεγχόμενα. Ναι. Μιας και είμαστε τώρα, περιμένουμε, έρχεται ο Τηλέμαχος, έτσι. Αρθεί ο Λυσέας, θα δούμε η Πινελόπη τι θα κάνει. Δεν ξέρω, έχουν ονομάσει Ευριπίδη. Δεν ξέρω, αυτό θα είναι καταιγίδα μεγάλη. Χιονιάς θα είναι με τα όλα του. Δεν λέω, θα είναι καταιγίδα μεγάλη. Είναι γενικώς προκαλώ καταιγίδες. Και ο αρχαίος Ευριπίδης προκαλούσε, ξέρετε, στην εποχή του. Κάτι έχω και πάρει από τον αρχαίο, αλλά πιο πολλά τα έχω πάρει από τον Καζαντζάκη. Το έχω πει ότι γενικώς είμαι της αμφισβήτησης. Οπότε έχετε πάρει έτσι κάποια... Διάβασα πολύ Καζαντζάκη μικρός και με επηρέασε. Και όχι Ευριπίδη. Κατά ανάγκη στο σχολείο. Κατά ανάγκη Ευριπίδη, και ήταν και δύσκολο στη μετάφραση, αλλά κάτι έμεινε. Περιμένοντας λοιπόν τον Τηλέμαχο, ευτυχώς που η μυθολογία μας είναι ανεξάντλητη, κύριε Κουκιαδάκη, σε ονόματα, οπότε ελπίζουμε να μην έχουμε πια τόσες καταιγίδες. Εξαγωγή. Είμαστε καλά, λέτε, είναι σε επιφυλακή. Βέβαια και, εντάξει, και οι δήμοι που έχουν συνήθως που περιμένουν τα προβλήματα, κοιτάτε, είναι έτοιμοι από ό,τι δηλώνουν. Εδώ να πω το εξής. Δεν φοβάμαι το χιόνι. Το χιόνι είναι περαστικό. Και ακόμα για να μας ταλαιπωρήσει, μπορεί να μας ταλαιπωρήσει μόνον. Δεν μπορεί να κάνει μεγάλες καταστροφές. Αυτό που φοβάμαι πάντα είναι τα πλημμυρικά φαινόμενα μετά το χιόνι. Και εδώ πραγματικά έχω την μεγάλη αγωνία, διότι έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά στα ρέματα, γιατί πρέπει να διευκρινίσω ότι είναι από τις λίγες χρονιές που έγιναν στην ώρα τους. Και θα μου πείτε γιατί δεν γινόταν τα άλλα χρόνια. Διότι δεν είχαμε χρήματα πάντα και δεν τα είχαμε στην ώρα τους. Και ποιος θα αναλάμβανε, αυτό ήταν και ένα ζήτημα πάντα αυτό. Όχι, εύκολο είναι αν τα έχεις στην ώρα τους και... Ποιος ευθύνεται για αυτά, δηλαδή να καθαρίσει. Αυτός που τα χορηγεί τα χρήματα. Όταν δεν σου δίνει το κράτος χρήματα που είναι υποχρεωμένο να δώσει και εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις έγκαιρα τις εργολαβίες, αλλά όταν θα έρθουν τα λεφτά, πολλές φορές προσπαθείς να καθαρίσεις ένα ρέμα όταν βρέχει ή όταν... κατόπιν εορτής. Γίνεται και εκεί δουλειά. Φέτος έγινε το καλοκαίρι, γιατί προγραμματίσαμε έγκαιρα λόγω υπάρξεως των πόρων. Ναι. Αν δεν υπήρχαν οι πόροι, και ήταν λίγοι. Αλλά και λίγοι να είναι, κάνεις καλή δουλειά με λιγότερα χρήματα. Ναι. Δηλαδή ο Γιώφυρος καθαρίστηκε με περίπου 200.000 μαζί με το ΦΠΑ. Και καθαρίσαμε ένα ποταμό 7,5 χιλιόμετρων. Μόνιμο πρόβλημα βέβαια. Σταθερό, και γι' αυτό ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς θα μου δίνετε την ευκαιρία να το πω. Εξασφαλίσαμε, ο Δήμος Ηρακλείου εκεί πώς... Εξασφαλίσαμε ως περιφέρεια... κάποια λεφτά από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους μετά τη Μάνδρα, τότε με τις πλημμύρες, ναι. Και τα διαθέτουμε όλα και βάλαμε κι άλλα σε μια μελέτη για οριοθέτηση, εξυγίαση, διευθέτηση και ανάπλαση του Γιώφυρου, διότι αυτό θα δώσει την οριστική λύση στο πρόβλημα, μαζί με συμπληρωματικά έργα που μπορούν να γίνουν, που είναι κάποια φράγματα. Ναι. Μα και η εικόνα τώρα, κύριε Κουκιαδάκη, εκεί της περιοχής. Η μελέτη θα προετοιμάσει την ανάπλαση που θα κάνει το χώρο στο αστικό κομμάτι επισκέψιμο. Ναι, δεν θα είναι ωραίο μες στην πόλη. Όλες οι πόλεις που έχουν ένα τέτοιο ρέμα το έχουν αναπλάσει. Οφείλουμε να το κάνουμε κι εμείς. Ναι. Είναι ένα όνειρο παλιό και το ξεκίνησα τώρα από τη μελέτη. Ναι, ξεκινάμε. Το θέμα είναι τουλάχιστον να βλέπουμε να ξεκινάνε πράγματα. Όταν γίνει η μελέτη, τα υπόλοιπα βρίσκονται σιγά σιγά. Ναι. Και τα χρήματα. Δεν είναι ανάγκη καν να το κάνεις μόνο κόμματο. Ναι. Το κάνεις κατά τμήματα. Ναι. Ανάλογα με τους πόρους που έχεις. Αναφέρομαι στην ανάπλαση, γιατί η διευθέτηση πρέπει να γίνει ενιαία για να μπορεί να είναι ασφαλής η περιοχή, και πρέπει να αλλάξουμε και την χλωρίδα. Δηλαδή το καλάμι δημιουργεί προβλήματα, παρά το ότι δεν είναι εκείνο που προκαλεί τα πλημμυρικά φαινόμενα. Τα πλημμυρικά φαινόμενα τα δημιουργούν τα πολλά νερά καταρχήν, αν υπάρξουν, και οι καταπατήσεις και τα μπάζα, τα σκουπίδια. Ναι, είναι και η ανθρώπινη παρέμβαση, να το πούμε και αυτό. Η ανθρώπινη παρέμβαση πρωτίστως. Το καλάμι, αν ήταν μόνο του, δεν χρειάζεται να τα κουμπίσεις. Γίνεται επικίνδυνο το καλάμι όταν το καβαλήσει κανείς. Έχουμε πολλά τέτοια θέματα. Και μιας και λέμε τώρα για την κακοκαιρία και για τον ανθρώπινο παράγοντα, το λέτε βέβαια πάντα τέτοιες ημέρες, ότι ας καθίσουμε λίγο αν χιόνι, δεν χρειάζεται να πάμε κάπου. Να το χαρούμε αφού σταματήσει να χιονίζει. Γιατί ξέρετε, θέλουμε να δούμε μια ασπριμέρα και πάμε στα βουνά. Και είπα και το πρωί, με κίνδυνο να παραξηγηθεί, ότι διατηρούμε τις προσβάσεις προς τα ορεινά ανοιχτές για να μπορούν να πηγαίνουν και οι πολίτες να χαρούν. Ναι. Αλλά να δούμε αυτό, μια άσπρη μέρα. Αυτό συμβαίνει και πρέπει να συμβαίνει μετά τη λήξη του χιονιού. Διότι αν πας την ώρα που χιονίζει, είσαι υποψήφιος αποκλεισμένος. Ναι. Και υποψήφιος για κινδύνους και ταλαιπωρία. Ναι. Θα περιμένουμε, θα λιάσει και θα πάμε να το χαρούμε όλοι, λίγο ψηλότερα ενδεχομένως, δεν πειράζει. Ωραία. Περιμένοντας λοιπόν, ελπίζοντας να μην έχουμε προβλήματα, ο μηχανισμός είναι σε εγρήγορση ούτως ή άλλως. Προσοχή και από εμάς. Καμιά φορά όταν τα ακούω, λέει είναι ο μηχανισμός σε εγρήγορση, ανησυχώ. Ναι. Αλλά αυτή τη φορά. Αλλά πραγματικά υπάρχει μια προετοιμασία και ελπίζουμε ότι θα πάμε καλά. Ωραία. Και εσείς να κοιμηθείτε λίγο ήσυχα. Δεν είναι εύκολο. Να μην είστε στη σκοπιά. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό κυκλοφορώ και με το τζιπ που έχει το τέτρα μέσα, γιατί μπορεί να πάσα στιγμή να με καλέσουν. Δεν ξέρω πότε θα με καλέσουν. Και η αλήθεια είναι ότι πάτε παντού. Να το πούμε και αυτό. Δεν γίνεται να λείψεις. Η δουλειά γίνεται καλύτερα όταν είσαι παντού. Είσαι επιτόπου και έχεις εικόνα για να μπορείς να συντονίζεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Από το γραφείο και από το τηλέφωνο. Όχι. Γίνονται και από εκεί, αλλά χρειάζεται να είσαι. Δίνεις και το στίγμα και στον εργαζόμενο. Ναι, αν ο επικεφαλής είναι ενεργός, έτσι. Παίρνει το μήνυμα και ο εργαζόμενος, ο συνεργάτης. Ας έρθουμε και στο θέμα, είναι χρονιά εκλογών. Πόσες κάλπες θα περιμένετε και τις εθνικές εκλογές, κύριε Κουκιαδάκη, τον Μάιο? Ξέρετε, αν θα γίνουν οι εθνικές εκλογές μαζί, η εκτίμησή σας τι λέει? Θα το πω, θα έχουμε 5 κάλπες. Και θα χρειάζονται 2 δικαστικοί αντιπρόσωποι και 2 εφορευτικές επιτροπές. Είναι ανθρωπίνως αδύνατον ένας άνθρωπος να κάνει όλες αυτές τις εκλογές. Και θα είναι και πάρα πολύ κουραστικό και δύσκολο για τον ίδιο τον ψηφοφόρο. Δεν θα ξέρει. Πόση ώρα θα κάνει ψηφίζει μέσα στην κάλπη. Όχι τι γενικό. Τι ακριβώς ψηφίζει. Ναι. Και μετρήσει. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα επιχειρήσουν να κάνουν μόνο εκτίμηση, αλλά μπορεί να διαψευστεί. Δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρο, γιατί μπορεί να έχει και ατυχήματα. Στις προθέσεις, πιστεύω εγώ, της κυβέρνησης να τις κάνει τον Οκτώβριο τις εθνικές. Να το παλέψει μέχρι τότε. Στις προθέσεις, αλλά από την πρόθεση μέχρι τη δυνατότητα υπάρχει μεγάλη. Και ανέκτατο, γιατί βλέπουμε τώρα και ρευστά πράγματα. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρά αυτά που συζητιόνται με καμένο, ότι θα ανατρέψει, θα κάνει, θα δείξει. Δεν το θεωρώ αυτό. Αλλά άλλα ατυχήματα μπορούν να συμβούν που να οδηγήσουν σε εκλογές. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τίποτα. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για αυτά που είναι χειροπιαστά, δηλαδή που είναι πολύ συγκεκριμένα. Το Μάη έχουμε τις ευρωεκλογές βέβαια, αλλά και τις αυτοδιοικητικές στις περιφέρειες και στους Δήμους. Η αλήθεια είναι ότι ζεσταίνεται και εδώ το κλίμα στα δικά μας. Το λέω γιατί και εσείς έχετε δηλώσει δημόσια ότι. Έχω ανακοινώσει υποψηφιότητα. Ακριβώς. Ότι και την ίδρυση παράταξης. Αποχωρείτε από τη περιφέρεια. Αυτό το έχω πολύ καιρό. Έτσι. Και επιθυμείτε να δοκιμαστείτε στις δημοτικές εκλογές εδώ στο Ηράκλειο. Πώς βλέπετε τα. Είχαμε σήμερα μάλιστα και την αποχώρηση και την παραίτηση και την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Ινιωτάκη, του αντιδημάρχου Ηρακλείου, φεύγει και από την παράταξη του κυρίου Λαμπρινού, του νυν δημάρχου, τη δύναμη πολιτών, που αυτό σίγουρα σηματοδοτεί ήδη, ξέρετε, υπάρχουν σενάρια τώρα της επόμενης ημέρας. Ας εξελίξουν. Ναι. Τότε θα μιλήσουμε για αυτά. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε εσείς με τον κύριο Ινιωτάκη? Είναι ελεύθερος τώρα. Κοιτάτε, είναι πολύ πρόωρο να πάρει κανείς οποιαδήποτε θέση, γιατί δεν ξέρω τις απόψεις και τις προθέσεις του κύριου Ινιωτάκη. Γιατί ο κύριος Ινιωτάκης, από ό,τι τουλάχιστον συζητείται, επιθυμεί ο ίδιος να ηγηθεί κάποιες πρωτοβουλίες. Τώρα, θα συμβεί, δεν θα συμβεί, ο ίδιος είναι υπεύθυνος να το ανακοινώσει όταν ο ίδιος κρίνει. Δεν μπορώ να έχω άποψη εγώ από αυτού. Με τον Πέτρο είμαστε φίλοι, έχουμε καλές σχέσεις, προερχόμαστε και από τον ίδιο πολιτικό χώρο γενικότερα. Σε ατομικό επίπεδο προφανώς και δεν υπάρχει δυσκολία καμία. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πάρει κανείς θέση, δεν έχουμε μιλήσει μαζί του μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι πολύ δεν ξέρω τις προθέσεις του καν. Γενικώς αποφεύγω τις συνεργασίες όταν φεύγει από μια παράταξη σε άλλη. Τουλάχιστον δεν θα προκαλέσω ποτέ κάτι τέτοιο ο ίδιος. Ποτέ. Είναι θέμα αρχής. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ίδιος έχει κάνει μια επιλογή, άρα ο ίδιος έχει χαράξει το δρόμο του. Ναι, σίγουρα πρέπει να έχει κάτι στο μυαλό του, δηλαδή... Είπε κιόλας από ό,τι είδα ότι δεν θα πάει σπίτι. Ναι, το δήλωσε αυτό και για την περιφέρεια ή το Δήμο... θεωρώ ότι το ενδιαφέρον του είναι στο Δήμο. Περισσότερο στο Δήμο. Η εκτίμησή μου είναι και η γνώση μου τουλάχιστον είναι ότι το ενδιαφέρον του είναι για το Δήμο. Τώρα, με ποια σχέση, με ποιους συνεργάτες, με ποιο σχήμα. Ναι, υπάρχει κάποιος χρόνος που ούτως ή άλλως αυτό θα φανεί. Θα το, πει ο ίδιος, δεν μπορώ να μιλήσω. Σωστά. Όσον αφορά εσάς όμως, σίγουρα βρίσκεστε στη διαδικασία της προετοιμασίας. Ναι, προετοιμάζονται όλα. Δηλαδή, έχουμε ολοκληρώσει το σχέδιο της διακήρυξης. Σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα για διαβούλευση. Ετοιμάζουμε με βάση τη διακήρυξη το εξειδικευμένο μας πρόγραμμα, που και αυτό θα συζητηθεί με τους πολίτες. Και βεβαίως στην ίδρυση της παράταξης, που έχει μια καινοτομία. Η καινοτομία είναι ότι άλλος θα είναι ο επικεφαλής της παράταξης και άλλος θα είναι ο υποψήφιος. Το έχετε πει ότι θα υπάρχουν δύο πρόσωπα. Και θα υπάρχουν πολλά πρόσωπα. Δηλαδή αυτοί που θα έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της παράταξης, το πιθανότερο είναι να μην είναι κανείς εκλεγμένος στο Δήμο. Διότι πρέπει να εκφράζει την κοινωνία πιο αυθεντικά από την υποχρέωση της ψηφοφορίας στο Δήμο. Ναι. Μπορούν να έχουν ρόλους διακριτούς χωρίς να είναι παράλληλα και άσχετα πράγματα μεταξύ τους, αντιθέτως. Αλλά μια παράταξη, γιατί πρέπει να είναι και οι κομματικές παρατάξεις, οι αυτοδιοικητικές, πρέπει να λειτουργήσει λογικά και να ασχολείται με τα μεγάλα. Για το πρόγραμμα, τις μεγάλες προτεραιότητες, τον έλεγχο αν πραγματικά τηρείται το πρόγραμμα, διότι ξεχνάμε το ρόλο των παρατάξεων όλοι μας αφού εκλεγούμε. Ναι, μόλις κλείσουν οι κάλπες. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε και το όνομα της παράταξης. Αυτό δεν είναι υγιές. Μοιάζουν να δημιουργούνται μόνο για την εκλογή. Δεν είναι υγιές. Και το πιο συνηθισμένο είναι αυτός που χάνει τις εκλογές δεν πάει στο Δήμο ή πολλές φορές και παραιτείται, ή δεν πάει στην περιφέρεια, πολλές φορές παραιτείται. Δηλαδή έζησα την περιφέρεια όπου... όλες οι παρατάξεις έχουν αλλάξει επικεφαλής πλην της παράταξης που έχει την ευθύνη και στην οποία συμμετέχω, που ο Περιφερειάρχης είναι επικεφαλής της παράταξης και δεν άλλαξε. Ναι. Όλες οι άλλες έχουν αλλάξει. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτό. Οπότε είναι λοιπόν αυτό και μια νέα λειτουργία. Αυτό νοθεύει λίγο τη θέληση των πολιτών. Διότι σε ψηφίζει για έναν ρόλο που σου δίνει το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να παίξεις με αυτό, κατά την άποψή μου. Δεν σέβεσαι αυτό που σε εμπιστεύτηκε ο πολιτισμός, και αυτό σε εμπιστεύτηκε. Να πας εκεί και να κάνεις αντιπολίτευση δημιουργική, κατά κανόνα πρέπει να κάνεις, με προτάσεις αλλά και έλεγχο. Διότι αν δεν λειτουργούν οι παρατάξεις και οι θεσμοί, μπορεί και να αυθαιρετεί οι έχοντες την πλειοψηφία, γιατί συλλογικό είναι και εκεί το πρόβλημα. Εσείς τώρα, κύριε Κουκιαδάκη, φεύγετε από τα σίγουρα. Η αλήθεια είναι. Είσαστε από το 2011, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, από τις αρχές του 2011, το 2010 εκλεγήκα. Στην περιφέρεια. Είστε αντιπεριφερειάρχης. Είστε ένα άτομο προβεβλημένο. Καλά, και νωρίτερα βέβαια. Δεν περιμένατε την περιφέρεια να προβληθείτε, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που έχουν μια αναγνωρισιμότητα, αλλά κυρίως είναι το επάγγελμα. Το επάγγελμα. Συνδικαλιστήκατε ούτως ή άλλως. Ήσασταν ξανά αρκετά παλιότερα στο Δήμο και ως αντιδήμαρχος. Ναι, πάνε κάμποσα χρόνια. Δηλαδή, δεν σας είναι άγνωστο δηλαδή το τοπίο? Όχι, από εκεί ξεκίνησα. Ήμουν 8 χρόνια δημοτικός σύμβουλος με τον Μανώλη τον Κάρελη δήμαρχο. Μια εποχή... Και αντιδήμαρχος. Ναι, για λίγο διάστημα. Μια εποχή ανατρεπτική και επαναστατική, επιτρέψτε μου να πω, και με αυτοδιοίκηση κινηματική. Τώρα είμαστε μια αυτοδιοίκηση συμβιβασμένη. Έχουμε σωματωθεί. Είμαστε προέκταση του κράτους. Πολλές φορές, λέει ο Στέλιος Ορφανός, τον επικαλούμε τακτικά, και πολλές φορές καυγαδίζαμε κιόλας όταν έλεγε ότι είμαστε τοπική διοίκηση. Προσχωρώ στην άποψή του. Έχουμε καταντήσει τοπική διοίκηση συνολικά στην Ελλάδα. Δεν εννοώ εμείς εδώ. Διότι έχουμε χάσει τον διεκδικητικό μας χαρακτήρα, τον συλλογικότερο χαρακτήρα που πρέπει να έχουμε, και νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα με την απλή αναλογική να το ανακτήσουμε. Είναι λοιπόν ένα θέμα τώρα. Έχουμε τον κλεισθένη. Ακούει ο κόσμος κλεισθένης, ακούει απλή αναλογική. Εσείς, ενώ οι υποψήφοι που ούτως ή άλλως πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα, γιατί βάσει αυτού κάνετε και το σχεδιασμό σας. Ο κόσμος γνωρίζει πώς και τι θα κινηθεί. Δεν αλλάζει πολλά σε σχέση με τον τρόπο της εκλογής. Δηλαδή τι αλλάζει. Γιατί πολλοί έχουν μπερδέψει την απλή αναλογική. Ακριβώς. Με την ευκολία να κάνουν μια παράταξη. Ο πραγματικός λόγος που υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι είναι το ότι μπορεί κανείς με μικρό ποσοστό να εκλέξει ένα δημοτικό, 2-3 δημοτικούς συμβούλους ανάλογα με το ποσοστό που θα πάρει. Και στη συνέχεια να κάτσει να συζητήσει για τη συμμετοχή του σε ένα πλειοψηφικό σχήμα. Αυτό αλλάζει. Αλλά το πόσους χρειάζεσαι να γίνεις υποψήφιος, το πόσο ποσοστό χρειάζεται για να εκλέξεις μία έδρα, δεν αλλάζει σε τίποτα. Πολύ σημαντικό είναι το ότι οι παρατάξεις παίρνουν τόσους συμβούλους όσους τους αναλογεί τον πρώτο γύρο. Δεν παίρνει πια ο πρώτος, ο νικητής της δεύτερης Κυριακής, δεν παίρνει το 60% των συμβούλων εις βάρος των υπολείπων και κυρίως εις βάρος του δευτέρου. Διότι οι μικρές παρατάξεις περίπου βγάζουν τα ίδια ποσοστά με ή χωρίς την απλή αναλογική. Ναι. Αυτός που βγαίνει ωφελημένος θα είναι ο δεύτερος. Αυτό και ότι... στερεί στον πρώτο. Άρα αναπόφευκτα θα γίνουν συνεργασίες. Χρειάζονται ευρύτερες συνενέσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει πλειοψηφία χωρίς συνεργασίες. Τώρα έχουμε δύο δρόμους και εδώ είναι η παγίδα. Ο νόμος δεν κατοχύρωσε τις συλλογικές συνεργασίες, τις παραταξιακές συνεργασίες, αλλά επιτρέπει στον νικητή, διαλύοντας τις παρατάξεις της άλλες με ένα πονηρό τρόπο, συναλλακτικό να τον πω, ανταλλακτικό να τον πω, να ανεξαρτητοποιεί συμβούλους, να συνθέσουν μια νέα παράταξη, επιτρέπεται, και να έχει μια παράταξη κατασκευασμένη, με τον κομμένη και εραμένη στα μέτρα του. Άρα αυτό που θέλει να πετύχει από την απλή αναλογική, τη διαφάνεια, τη συλλογικότητα, τις συνενέσεις, τις συνεργασίες, μπορεί να πετύχει τη συναλλαγή. Γιατί ο κύριος Χαρίτσης, έχω κρατήσει μία φράση που έχει πει, ότι η απλή αναλογική, λέει, έρχεται να αντικαταστήσει ένα καλπονοθευτικό σύστημα. Αλήθεια είναι ότι είναι καλπονοθευτικό. Και ότι η λαϊκή βούληση θα αποτυπώνεται με ακρίβεια. Τώρα, αυτό είναι σωστό. Αυτό σωστό. Πώς πάει μετά. Ακριβώς. Η λαϊκή βούληση λέει τι? Ότι ο χ συνδυασμός πήρε αυτό το ποσοστό και αυτούς τους συμβούλους. Δεν τους λέει να διαλέξει ο άλλος για λογαριασμό του. Ακριβώς. Και γιατί έβαλε, υποτίθεται, μια ασφαλιστική δικλίδα μετά από πολλή πίεση που κάναμε, ότι για να πάει κάποιος να γίνει αντινομάρχης, αντιπεριφερειάρχης ή αντιδήμαρχος, θα πρέπει να έχει και τη συγκατάθεση της παράταξης του. Είναι ποιας παράταξης όμως? Αυτής που είναι σε αυτή που πήγε. Γιατί επιτρέπει την κινητικότητα, λέω εγώ ειρωνικά. Μπράβο, είδατε τώρα, πάντα υπάρχει ένα παραπεράκι. Χρησιμοποίησα μια φράση όταν με ρώτησε ο Υπουργός στο συνέδριο της Ενός Περιφερειών και των Δήμων, γιατί ήμουν εισηγητής, με ρώτησε ποια είναι η άποψή μου και του είπα μια φράση, ότι αυτό το σύστημα που καθιερώνει, που είναι λάθος στο σκέλος της κυβέρνησης, όχι στο σκέλος της εκλογής, μπορεί να εκθέσει την απλή αναλογική και σίγουρα συκοφαντεί τον κλεισθένη. Ναι. Και νομίζω το είπα πριν το γιατί. Ναι, με αυτό το παράδειγμα. Θέλετε γιατί... να σας πω την εκτίμησή μου? Μπορεί κάπου, κάποιοι πρωτοπόροι ή ψώνια, σαν και εμένα, μπορεί να σώσουν την κατάσταση των συνεργασιών. Εγώ μπήκα στη δεύτερη κατηγορία, όχι στους πρωτοπόρους. Αυτό χρήστηκα. Με ποια έννοια το λέτε? Το λέω ότι είναι παθιασμένοι με μερικούς θεσμούς, αυτήν την έννοια το λέω. Μπορεί να σώσουν κάποια πράγματα επιβάλλοντας κανόνες στο διάλογο ή με επιχειρήματα του επιβολή, όχι δια της βίας, αλλά στο γενικό επίπεδο θα δείτε πράγματα και θάματα. Θα δούμε, θα ζήσουμε πράγματα και θάματα. Ικανά να ξανααλλάξουν πάλι... Δεν θέλω να το σκέφτομαι ότι θα επανέλθουμε στο 60%. Ναι. Άλλο να έχει μια πλειοψηφία και άλλο να έχει το 60% που αυθαιρετεί μετά. Ναι, είναι και λίγο σαρωτικό αυτό το ποσοστό, ισοπεδωτικό. Ισοπεδωτικό είναι και υπόλοιπους. Καθιερώνει μια καθεστωτική αντίληψη κακά τα ψέματα. Έχουμε δρόμο βέβαια, σίγουρα θα ακούσουμε, μιας και μιλάμε για το Δήμο και για την Περιφέρεια, αλλά εκεί ίσως είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, για το Δήμο που είναι και ο μεγαλύτερος της Κρήτης. Ήδη υπάρχουν αρκετές υποψηφιότητες. Σίγουρα θα δούμε η πορεία είναι αρκετή, δηλαδή θα ακούσουμε, θα δούμε πράγματα σε σχετισμοί. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, πηγαίνοντας και σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, ποια και ως πολίτες, το λέγαμε και λίγο νωρίτερα στην αρχή της κουβέντας μας, πώς θα πρέπει να ψηφίσουμε. Λέμε ότι βγαίνουμε από μια κρίση. Το βλέπουμε λίγο δύσκολο βέβαια αυτή την έξοδο στην καθημερινότητά μας. Πώς λειτουργούμε? Έχετε δει να αλλάζουν πράγματα? Είπατε κάτι εκτός αέρα που το κράτησα στην αρχή της εκπομπής, ότι σχετικά με τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν λίγο τώρα με την πολιτική. Υπάρχει μια ρευστότητα. Εγώ είμαι υπέρ των νέων και το ψηφοδέλτιό μου θα συγκροτηθεί κατά βάση από νέους. Αλλά με πάρα πολύ προσοχή, διότι υπάρχουν οι νέοι μας σήμερα είναι σπουδαίοι. Οι νέοι που ασχολούνται με την πολιτική πολλές φορές δεν είναι η πλειοψηφία, πολλές φορές προτάσουν το εγώ. Και αυτό δημιουργεί μια ρευστότητα και μια κινητικότητα απίστευτη. Η απλή αναλογική θέλει και η απλή λογική. Το είπα πριν. Θέλει συνεννοήσεις, θέλει συνεργασίες, αλλά θέλει και σταθερότητα στη συμπεριφορά. Να μιλάς και να το εννοείς. Αυτό που λες. Ναι, φαντάζομαι ότι έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση. Υπάρχει μια ρευστότητα και μια ευκολία στο να δηλώνουμε. Είναι γιατί και το κλίμα είναι έτσι γενικότερα, υπάρχει μια ρευστότητα. Επειδή είπατε δεν βγήκαμε. Διότι το έβαλαμε, το είπα σωστά το βάλατε, γιατί άκουστε. Εγώ ξέρω ότι οι πόροι της αυτοδιοίκησης παρακρατούνται. Και εγώ πόρους δεν θεωρώ το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που το χορηγεί όποτε θέλει ο κάθε υπουργός, ο Μαυρογιαλούρος. Εγώ πόρους θεωρώ τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τον νόμο. Διότι αυτούς θέλω να έχω για να προγραμματίζω στην ώρα που πρέπει. Αν περιμένω με τεντωμένο το χέρι, απλωμένο το χέρι για να δεήσει να μου δώσει κατόπιν ενεργειών κάποιο άλλο ή και δικών μου ενεργειών, δεν θεωρώ ότι μιλάμε για αυτοδιοίκηση, μιλάμε για άθλια διοίκηση. Ναι. Και επαιτία. των φορέων των περιφερειακών. Εξάρτηση πλήρης. Εξάρτηση πλήρης. Πρέπει να υποτάσσεσαι για να έχεις μια χρηματοδότηση. Αν έχεις τους θεσμοθετισμένους πόρους, τότε είναι θέμα πώς τους διαχειρίζεσαι με καλύτερο τρόπο, και τότε αναγκαστικά τους διαχειρίζεσαι με συλλογικό τρόπο. Αλλιώς τους διαχειρίζεσαι ο ένας. Δεν είναι πάντα το καλύτερο να διαχειρίζεται ένας πολλά λεφτά, γιατί δεν λέω εγώ ότι μπορεί να τα κλέβει, γιατί μπορεί να κλέβεις και όταν τα διαχειρίζονται συλλογικά, αν θέλεις να κλέβεις. Ναι, αν το έχεις, ναι. Αν το έχει το χούι, αλλά γιατί κυρίως παταλιώνται. Διότι ο ένας είναι δεκτικός πιέσεων. Το σύνολο βάζει κριτήρια, οι συλλογικότητες δηλαδή, η διαφάνεια, η δημόσια συζήτηση στα δημοτικά και στα περιφερειακά συμβούλια δίνουν τη δυνατότητα του διαλόγου, της αντιπαράθεσης και της καλύτερης αξιοποίησης των πόρων. Ναι. Γιατί δεν βάζουμε πάντα τις καλύτερες προτεραιότητες όλοι μας. Ο καθένας έχει τα υποκειμενικά του κριτήρια. Ο ένας είναι λίγος για να διαχειριστεί το μείζον. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι συζητάμε πάντα τα ίδια ζητήματα. Έτσι, χρόνια τώρα, για την παθογένεια του συστήματος που δεν αλλάζει. Ναι. Διότι ενώ έχουν διαγνωστεί οι παθογένειες. Το συγκεντρωτικότερο σύστημα είναι το αποκεντρωτικό. Τελικά. Εμείς δεν ξέρω πώς τα καταφέρουμε, κύριε Κουκιαδάκη, έτσι, και αντιστρέφουμε τα πράγματα, τα μπλέκουμε, τα περιπλέκουμε. Λέω, είναι θεσμικό το πρόβλημα και δεν είναι προσώπων. Όταν έχει πολύ μεγάλη δύναμη ο ένας, και απλή αναλογική υποτίθεται ότι ήρθε να αποδυναμώσει τον ένα και να δώσει προβάδισμα στα συλλογικά όργανα. Δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Μα γιατί δεν το κάνει? Διότι έχει μεγάλη εξουσία και έχει μεγάλη δυνατότητα να μοιράζει θέσεις ευθύνης. Άλλοτε είναι θέσεις ευθύνης, άλλοτε είναι καρέκλες. Διάλεξε και πάρε. Είναι και αυτό τώρα, είπατε και μια μαγική λέξη τώρα, η καρέκλα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Όλα συζητώνται. Προφανώς υπάρχουν όλα. Υπάρχουν όλα. Θα έχουμε να δούμε, θα έχουμε να πούμε κιόλας. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Μια πρώτη συζήτηση κάναμε ούτως ή άλλως και με αφορμή το ρόλο σας στην περιφέρεια. Άλλωστε θα είστε ό,τι και αν συμβεί το Μάη. Εσείς θα είστε μέχρι τον Αύγουστο στην περιφέρεια, έτσι δεν είναι? Είπα ότι θα δουλεύω μέχρι και την τελευταία μέρα. Έτσι, με τον ίδιο ρυθμό που ξεκίνησα. Οπότε υπάρχει δρόμος ακόμα και στη μία πλευρά και στην άλλη. Αλλά και όπου μας τοποθετήσουν οι πολίτες στο Δήμο Ηρακλείου, δεν θα το εγκαταλείψουμε το σκάφος. Θα έχει, είναι δηλαδή, ενδιαφέρον. Η προσπάθεια μας είναι να έχουμε την ευθύνη. Ναι, λογικό είναι, ναι. Και γι' αυτό προετοιμαζόμαστε. Αλλά δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι όπου και αν επιλέξουν να μας τοποθετήσουν οι πολίτες με τα δικά τους κριτήρια, εμείς θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη τους, όποια και όσοι είναι αυτοί. Και κλείνουμε με αυτό. Θα δούμε λοιπόν, γιατί είσαστε και πολλοί, μαζεύεστε και πολλοί, κύριε Κουκιαδάκη. Καλό είναι αυτό βέβαια από μια άποψη, γιατί υπάρχουν και επιλογές. Όχι, κοιτάτε, φαινόμαστε πολλοί, στο τέλος θα γίνει ο λογαριασμός. Θα μετρηθούν, ναι. Στο ταμείο μετά θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά τώρα όσον αφορά τις αρμοδιότητάς σας και τις κακοκαιρίες, γιατί με αυτή αρχίσαμε, έτσι. Να κυλήσουν όλα καλά, να μην τρέχετε κι εσείς και να μην υπάρχουν και προβλήματα στον κόσμο, να περάσει έτσι ήρεμα η κακοκαιρία. Να είστε καλά, καλή δύναμη ευχόμαστε. Και εσείς να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια όλο τον χρόνο. Θα έχουμε να τα λέμε και μαζί να τα ξαναπούμε με χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή χρονιά ευχόμαστε.